Και εκτό από την Τουρκία, έχουμε ευθύνη και νεότερε αψημαχίε στο μακεδονικό. Ναι, ακριβώ. Νέε ναι, προκλητικέ δηλώσει από τον Χρήστιαν Μίτσικο και την Νικόλα, τον πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία. Συνηθίζει, Νικόλα, ο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονία ε, στα επίσημα έγγραφα και σε δημόσιε εμφανίσει του να χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Αλλά στο εσωτερικό, σε δημόσιες εμφανίσει στο εσωτερικό και όποτε εν πάση περιπτώσει του δίνεται η ευκαιρία, χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Είχαμε λοιπόν μια τοποθέτηση από τον Γιώργο Γεραπετρί, τον Υπουργό Εξωτερικών Μέσου το Κυρίακο, ο οποίο είπε ότι αυτή ακριβώ η διγλωσία στην ουσία που χρησιμοποιεί ο κ. Μίτσικο συνιστά κατάφορη παραβίαση τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την ενιαία χρήση α, του μοναδικού ονόματο Βόρεια Μακεδονία τόσο στο εξωτερικό <χω> όσο και στο εξωτερικό. Και ε, κλήθηκε να σχολιάσει σε συνέντευξή του χθε ο κ. Μίτσικο τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτη και απάντησε πω ο άνθρωπο είτε δεν ξέρει τη συμφωνία των Πρεσπών, είτε δεν την αντιλαμβάνεται. Μάλιστα. Ε, και εκεί το έργο Κώστα, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Θα βλέπουμε διάφορα επεισόδια μετά την νίκη του Βα με στην βόρεια α, Μακεδονία. Εγώ πάντως ξέρεις περιμένω να δω, να δω ποια θα είναι η πολιτική η οικονομική πολιτική του Μιτσικόσκη γιατί πάρα πολύ απλά εξαρτάται η βόρεια Μακεδονία από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ασκήσει πολιτική, οικονομική στο, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της χώρας και εκεί θα επηρεαστεί πάρα πολύ και η ρητορική αλλά και ο τρόπο με τον οποίο θα βλέπουν και να δούμε τα πράγματα. Και πράγμα πώ θα αντιδράσει και το ΝΑΤΟ, εάν θα αντιδράσει κάποια στιγμή. Γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί και η πίεση τη ελληνική πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ακρογωνιαίο λήθο για την ένταξη τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ ήταν η αλλαγή του συντάγματο και η πιστή εφαρμογή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κώστα, κυβέρνηση, ναι. Αν μου επιτρέψει yeah. μια κουβέντα μόνο, η κυβέρνηση είναι συνασπισμού στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι και Αλβανία μέσα. Μην ξεχνάμε ποτέ τον αλβανικό παράγοντα. Μια παρατηρήση σε όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη αυτή που είπαμε, ο κ. Μίτσικο και με συγχωρείτεχ Χρησιμοποιούσε τη λέξη Μακεδονία, τον όρο Μακεδονία, ναι. σε όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη. Ναι, έχει προσπαθεί να κάνει έναν διαχωρισμό ότι θεσμικά όπου εμφανίζεται αυτό. χρησιμοποιεί το Βόρεια Μακεδονία και σε λιγότερο θεσμικέ ναι. παρεμβάσει παίζει το χαρτί τη Μακεδονία. Εντάξει, ναι. 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 είναι εσωτερικό λαϊκισμό. Έχει σημασία αυτό που είπε ο Κώστα να δούμε ε, πώ θα στηρίξει την οικονομική ε, και την πολιτική ε, με δεδομένε τι εξαρτήσει που έχει. Ο Κώστα Καλέτσιο θα είναι όπω πάντα μαζί σα τρει με τέσσερι με όλη την διεθνή επικαιρότητα.